Πρότεινε ένα εμπροσθοβαρές σχέδιο οικονομικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ρίξετε δηλαδή τα λεφτά στο τραπέζι, που δεν το κάνατε. Αυτό δεν, έτσι δεν είναι, κύριε Σκουλέτη? Ναι. Καταρχήν χαίρομαι διότι ακούω μια ρεαλιστική προσέγγιση από την κυρία Μπακογιάννη που μιλάει για το μικρότερο δυνατό κακό. Αντιλαμβανόμενη και αυτή όπως είναι η πραγματικότητα, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, ευχόμαστε στο θέματα της υγείας να μην έχουμε ένα δεύτερο κύμα, να προχωρήσουν οι γιατροί, να βρουν τα αντιϊκά φάρμακα, να υπάρξει σύντομα το εμβόλιο για να μπορέσει πια η παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, στον τομέα της υγείας, αυτό που θα περίμενε κάποιος στην Ελλάδα, που ο καθημερινός πολίτης, είναι παράλληλα με το έγκαιρο των μέτρων να ακούσει από εδώ και μπρος και για τους επόμενους μήνες ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Προς το παρόν αυτό δεν το έχουμε εκεί, ακούσει. Γιατί πού υπάρχει το κοινό? Προσέξτε να δείτε. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα κάρο προσλήψεις, αναβάθμιση, Δεν υπάρχουν ένα κάρο προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή με παλαιότερες μετρήσεις και θα ήθελα να ακούσω από τον σημερινό Υπουργό Υγείας, υπήρχαν κενά που φτάνανε στον αριθμό των 30.000 για το δημόσιο σύστημα υγείας, όχι σε γιατρούς μόνο, σε κάθε είδους προσωπικό. Αν έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα από αυτή την κρίση, είναι ότι η δημόσια υγεία υπηρετείται από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό δεν μπορεί, αυτό δεν μπορεί να κάνει. Δεν δοκιμάστηκε. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκουλέτη. Δεν δοκιμάστηκε. Ευτυχώς, χτυπάτε ξύλο. Ευτυχώς, δεν δοκιμάστηκε το σύστημα υγείας. Διότι πήραμε το μήνυμα από τις διπλανές μας χώρες. Στο σωστό χρόνο, πάνω κάτω, αλλά στο σωστό χρόνο, παρθήκανε τα μέτρα. Όλοι τα στηρίξανε. Πρωτίστως οι Έλληνες πολίτες, αυτοπιθάρχησαν. Και δεν χρειάστηκε, λέτε, να δοκιμαστεί περισσότερο. Βέβαια. Αλλά για φανταστείτε να έχουμε ένα δεύτερο κύμα. Διότι η ελληνική κοινωνία ταυτόχρονα είναι και ένα παρθένο έδαφος αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε πάνω από 1000 μεθ, όπως λέει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε θωρακισμένοι. Ο αριθμός 1000 μεθ είναι δυνητικά αυτός που μπορεί να φτάσει σε περίπτωση που απαιτηθούν. Δηλαδή μαζί με τον ιδιωτικό τομέα αυτές οι οποίες. Τι ζητάτε δηλαδή περισσότερες προσλήψεις? Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ελλάδα που μας αφορά ως Έλληνες πολίτες, να υπάρξει ένα διετές, τριετές πρόγραμμα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Να βάλει στην άκρη η Νέα Δημοκρατία αυτά που έλεγε περί ΣΔΙΤ και ιδιωτικού τομέα. Αυτός μπορεί να είναι ένας συμπληρωματικός ρόλος. Φάνηκε από άκρο σε άκρο στον πλανήτη ότι η υγεία υπηρετείται όταν το δημόσιο πατάει γερά στα πόδια του σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Άρα προσλήψεις. Άρα ανακαίνιση των νοσοκομείων. Άρα ενεργειακά προγράμματα για τα νοσοκομεία για να καταναλώνουν λιγότερα. Αυτό μπορεί, ξέρετε, να είναι και ένας μοχλός ανάπτυξης. Να επενδύσουμε στην υγεία. Η ανάπτυξη δεν είναι αυτά μόνο για την υγεία. Αμέσως, λεπτό, ναι, ναι. Τώρα, για το άλλο. Να απαντήσει για την υγεία και θα πάτε στο επόμενο. Να απαντήσει η κυρία Μπακογιάννη.